Ποιος είστε? Καλώς ήρθατε. Για πόνο. Ελάτε, παιδιά. Πάμε μπροστά, γιατί είμαστε πολύ σκληροί. Όχι, όμως και ίδιο. Καθίστε. Μου επιτρέπετε να πω συγχαρητήρια στο Χριστό, διότι είναι εκπληκτικό στην παράσταση στο Badminton. Ήταν και η Νίκη, βέβαια, εκεί την παρακολούθησε. Συγχαρητήρια, σου να πάρα πολύ καλός. Μην τρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα μαζί. Εμείς τα έχουμε ξαναπεί και πέρσι. Εμείς τα λέμε πρώτη φορά. Θα πούμε πολλά πράγματα και για το σύριαλ που ξεκινάει απόψε στις 10.30. Σωστά, έχετε αγωνία. Εννοείται. Ωραία. Αλλά επειδή εμείς δεν θέλουμε να σας χωρίσουμε, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, δεν είναι τέτοιοι τοπιών μας, θέλουμε να σας ενώσουμε. Και από τη στιγμή που εσείς είστε εδώ, κάποιοι άλλοι δουλεύουν, έχουν γυρίσματα. Και θέλουμε να συνδεθούμε λοιπόν με τον τόπο των γυρισμάτων. Για να συναντήσουμε τους πρωταγωνιστές παράστασης. Το Θοδωρή, τον Αθερίδη, τη Μαρία, την Καβογιάννη. Δεν βλέπω. Ο Αποστόλης ο Τότσικας είναι εκεί. Και η Άννα η Μελανάκη. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε, τι κάνετε? Καλώς σας βρήκαμε. Μια χαρά είμαστε. Δεν κρυώνετε? Οι σκηνές πέσω τι ρόλο παίζουν, Έχει κουφόβραση εδώ. Θοδωρή. Ναι. Οι σκηνές πίσω, σκηνές δεν αυτά πίσω, τι είναι, δεν βλέπω καλά. Είναι τα αντίσκηνα. Τι? Εδώ είναι ο χώρος που έχουμε γυρίσει όλες αυτές τις σκηνές που αφορούν από τότε που πουλήθηκε το σπίτι μας. Ναι. Μ' ακούει τώρα από το στούντιο που επιστρέφω λίγο. Εμείς σ' ακούμε μια χαρά. Ωραία. Και γυρνάμε εδώ τις σκηνές που είμαστε άστεγοι. Μάλιστα. Πού είναι αυτό, σε ποια περιοχή είναι? Ωραία ερώτηση. Πού είμαστε ακριβώς? Στο Γέρακα. Στο Γέρακα. Α, στο Γέρακα. Ναι, ναι. Και στη μεγάλη σκηνή μένεις εσύ και στις μικρές τα παιδιά? Όχι, εμείς μένουμε στο τροχόσπιτο. Ναι. Και στα αντίσκηνα μένουν τα ζευγάρια. Εμείς στο τροχόσπιτο μένουμε μαζί με τα εγγόνια μας. Πάρα πολύ ωραία. Και εμένας. Πινκ-πονγκ έμαθες? Πώς? Πινκ-πονγκ έμαθες, λέω. Εγώ ξέρω, εσύ να μάθεις. Α, καλά, εντάξει. Όλα κάθε χρόνο τα ίδια λες. Μην το προκαλείς τώρα και βλέπεις λοιπόν, άνθρωπος. Σήμερα έχετε γύρισμα τώρα κανονικά εκεί? Ναι. Έχουμε σταματήσει για το link και θα συνεχίσουμε μόνο να κλείσουμε. Γυρίζετε κάθε μέρα? Ναι. 5 μέρες είναι εβδομάδα. Κανονικά, γιατί προσπαθούμε να προλάβουμε τα επεισόδια, να μην τρέχουμε μετά και δεν φτάνουμε και αρχίζουμε και δουλεύουμε και Σάββατο. Δηλαδή φέτος πόσα επεισόδια θα δούμε τώρα φέτος? 12. 12 επεισόδια. Και πόσα έχετε γυρίσει ήδη? 4 σίγουρα. 4 ακόμα κάτι. 4 ακόμα κάτι. Ωραία. Μαρία, πώς είναι τα πράγματα? Είναι πάρα πολύ ωραία όπως βλέπουμε όλοι. Είναι ωραία η εξοχή εδώ. Ναι. Περνάμε πολύ όμορφα στην εξοχή. Όπως βλέπετε τα αντίσκηνα επίσης είναι ένας χώρος αναπαύσεως. Πολλές φορές τα χρησιμοποιούμε για να ξαπλώνουμε και να ξεκουραζόμαστε από τα γυρίσματα. Νιώθουμε μεγάλη χαρά που ξεκινάει η σειρά μας σήμερα και έχουμε και μια αγωνία. Γιατί έχετε αγωνία, πιστεύεις δεν θα πάει καλά αφού πέρσι έσκησε? Ναι, έχουμε αγωνία να δούμε κατά πόσο φέτος θα συνεχιστεί αυτή η επιτυχία. Σίγουρα ο κόσμος θα το αγκαλιάσει πάλι. Εννοείται. Μακάρι. Αποστόλη, εσύ? Εγώ τι? Έχεις αγωνία κι εσύ? Όχι, αλλά Γυρίμπαϊ. Ελπίζω να έχει αγωνία ο κόσμος που το περίμενε να το ξαναδεί. Ναι. Και έτσι θα φύγει και η δική μου αγωνία. Γιατί το τρέιλερ το απολαύσατε που ήταν έτσι αυτό το... Ναι, βέβαια. Τα τουρκικά που υποτίθεται ότι... Ναι. Ήταν κανονικά, μιλάκατε κανονικά τουρκικά, έτσι, ήταν διπλανισμένο. Εγώ δεν ξέρω πολύ καλά γιατί συμμετείχαν τα παιδιά σε αυτό. Ναι. Αλλά ναι, τα μιλήσαν πάρα πολύ ωραία τα τουρκικά. Ήτανε έφεραν μια κοπέλα η οποία ήξερε τουρκικά, Ελληνίδα βέβαια, Κωνσταντινουπολίτισσα, η οποία ήξερε καλά τουρκικά και μας τα εξήγησε. Δυσκολευτήκαμε αρκετά, αλλά τα είπαμε. Μάλιστα. Και πολύ ωραία, μάλιστα. Ναι. Θοδωρή, για πες μας, τι διαφορετικό, δηλαδή η εξέλιξη ποια είναι τώρα φέτος, ας πούμε, δηλαδή τι θα δούμε απόψε? Μην μας πεις όλο το επεισόδιο, ποια είναι η εξέλιξη, δηλαδή τι γίνεται τώρα φέτος? Όχι, μας βρίσκεται στο δρόμο. Στο δρόμο πια. Και το όνειρό μας πια είναι να βρούμε έναν τρόπο, καταρχάς να στεγαστούμε ή να πάρουμε αν γίνεται πίσω το σπίτι μας. Ναι. Τώρα αν πω παραπάνω θα είναι σαν να προδίδω το επεισόδιο. Έχει περισσότερο γέλιο φέτος το story, ας πούμε, ή... Αυτό θα μας το πείτε εσείς, αφού το δείτε. Θα το πούμε αύριο, λοιπόν. Εσείς στα γυρίσματα, Μαρία, στα γυρίσματα φέτος περνάτε καλύτερα ή χειρότερα σχέση με πέρσι? Περνάμε το ίδιο καλά. Πολύ ωραία περνάμε, γελάμε πάρα πολύ, το διασκεδάζουμε. Ελπίζω να το διασκεδάζετε κι εσείς όσο εμείς. Σας είχε λείψει, επειδή, ας πούμε, έγινε αυτό το stop το πρώτο μισό της σεζόν φέτος, σας είχε λείψει αυτή η παρέα των γυρισμάτων και του όλου story αυτού?
Ναι, σίγουρα μας είχε λείψει και ήταν πολύ ευτυχή η συγκυρία που συναντηθήκαμε όλοι. Και μεγαλύτερη για τον κόσμο που θα δει μια αγαπημένη του σειρά να συνεχίζεται. Μακάρι. Άννα, θέλω να κάνεις μια αποκάλυψη για κάποιον. Αποκάλυψη δεν θα κάνω για κανένα. Γιατί? Όχι, όχι, θα δείτε σήμερα. Εντάξει, λοιπόν. Για κάτι που έχει συμβεί σήμερα στα γυρίσματα ήταν η μέρα ήσυχη? Όχι, ήσυχη ημέρα. Είχαμε τις σκηνούλες μας με τον Αποστόλη. Ναι, τσακωθήκαμε πάλι. Ναι, τσακωθήκαμε λίγο σε ζευγάρι. Μόνο σε ζευγάρι, ευτυχώς. Όλα καλά, μια χαρά. Κάνει κρύο, Άννα? Λιγάκι. Λιγάκι. Α, σήμερα είναι καλά. Έχει... Γιατί γκρινιάζει, είναι κρύο. Όχι, γιατί στα εξωτερικά έχει κρύο τις τελευταίες μέρες. Σήμερα έχει πολύ καλή μέρα. Έτσι, και σήμερα είναι καλά. Συγγνώμη, τις μύτες που κοκκινίζουν, πώς καταφέρνετε, ας πούμε, λέω κάτι. Κοκκινίζει η μύτη από το κρύο. Αυτό πώς δεν φαίνεται? Έχουμε μαγιάζει. Την συνέχεια. Κάνει το πουδράρισμα. Συνέχεια. Στην Πάρη και την Αντίτεχνη. Στις δραματικές σχολές το πρώτο που σου μαθαίνουν είναι όταν κοκκινίζει. Γεια στο Θοδωρή. Θοδωρή, είχατε, επειδή ας πούμε άργησε να ξεκινήσει το σίριαλ, είχατε έτσι κάποια αγωνία αν θα γίνει, αν δεν θα γίνει? Γιατί δεν ήταν, δηλαδή κάποια στιγμή είχαμε την αίσθηση ότι μπορεί και να μην γινόταν αυτό το πράγμα. Η συνέχεια δηλαδή. Κοιτάξτε φέτος. Τώρα, υπάρχει μια γενικότερη ανακατοσούρα σε όλη τη χώρα, για να μην πω σε όλες τις χώρες. Ναι. Αυτό είναι το τελευταίο. Δηλαδή, πραγματικά θέλαμε να γίνει, κάναμε όλοι τεράστιες προσπάθειες για να γίνει. Όλοι, μα όλοι. Από όταν λες τεράστιες προσπάθειες, τι εννοείς? Στα κόστη. Στα κόστη, στον τρόπο πληρωμής, δεσμεύτηκαν οι μεν, εμείς. Όλοι οι άνθρωποι, τεχνικοί, ηθοποιοί, οι άνθρωποι του καναλιού, κάνουμε όλη την υπέρβασή μας, ναι, για να γίνει σειρά. Είμαστε όλοι υπέρ της δουλειάς. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν οι συνθήκες που υπήρχαν πριν από χρόνια. Ναι. Αυτό το έχουμε πάρει απόφαση όλοι και ξέρουμε ότι αν θέλουμε να έχουμε δουλειά πρέπει όλοι να ρίξουμε κρασί λίγο στο νερό μας. Μαρία. Τι λέει ο Απόστολος? Τίποτα. Ωραία. Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή φέτος πραγματικά οι ελληνικές σειρές είναι μετρημένες με το σταγονόμετρο και όλες είναι στο Μέγκα. Υπάρχουν δύο, δηλαδή, εσείς που συνεχίζετε για δεύτερη χρονιά και η ομάδα του Κώστα του Βουτσά που ξεκίνησαν τη Δευτέρα και πήγε και πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και όλη αυτή η πλάκα που έγινε και στο τρέιλερ και το δικό σας και του... Ναι. Όχι, μιλώ τώρα για τα εβδομαδία. Ναι. Ότι, ρε παιδί μου, μας έχουν κατακλείσει τα τούρκικα κτλ. Αισθάνεστε λίγο σαν τη μύγα μες στο γάλα? Δηλαδή ότι... Ουσιαστικά είστε από τους λίγους που κάνετε ελληνικό σέρια φέτος. Ναι, σίγουρα είναι αυτό. Είναι πολύ λυπηρό. Βέβαια, στα τρέιλερ υπήρχε ένας αυτοσαρκασμός στο, ναι, και στο δικό μας, το ότι τελικά όντως μας έχουν κατακλείσει οι τουρκικές σειρές. Mm-hmm. Δυστυχώς, ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές και τα πράγματα είναι έτσι. Ελπίζω... Ναι. Να αλλάξει αυτή η εικόνα και να ξαναέρθουν πολλές ελληνικές σειρές και καλές ελληνικές σειρές, γιατί ο κόσμος τις θέλει, τις ζητάει, τις χαίρεται και τις περιμένει. Mm-hmm. Αισθάνεσαι εσύ, Αποστόλη, δηλαδή σαν τους Έλληνες που κρατάνε τη σημαία, το λάβαρο της επανάστασης απέναντι στην τουρκική εισβολή, ας πούμε? Καθόλου. Καθόλου όμως. Καθόλου. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που δουλεύω, καταρχάς. Ναι. Και σε μία από τις πολύ λίγες σειρές που γίνονται φέτος, mm-hmm, όπως και πέρσι. Και αυτό που επιθυμούμε είναι να μην απογοητεύσουμε τις τηλεθεατές και να υπάρχει ένα story που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον τους. Ναι. Αν με τι άλλο, φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμος διψάει πάρα πολύ για ελληνική μυθοπλασία. Αυτό είναι σίγουρα και φαίνεται. Θα φανεί και σήμερα το βράδυ. Απόψε, φαίνεται, λοιπόν... Φαίνεται, φαίνεται. Α, σε Θοδωρή. Το θέατρο και όλοι μας που είμαστε στο θέατρο... Ναι. Το βλέπουν από τον κόσμο. Ναι. Το πιο πειραχτήρι στα γυρίσματα ποιος είναι, εσύ? Όχι. Ποιος? Ο Τότσικας. Δηλαδή, τι. Εγώ θα πω ότι ο Θοδωρής. Εγώ τον Τότσικα για ήσυχο τον είχα. Ναι, καλά. Δηλαδή ότι δεν μιλάει πολύ, είναι σεμνός. Ναι, ναι. Γενικά δεν. Δεν το ανοίγει το στόμα. Για πες μας, Απόστολε, δεν τους κάνεις δηλαδή? Διάφορα. Δηλαδή πες μας ένα. Δεν μπορώ να σου πω. Πες, ρε Θοδωρή, εσύ πείτε μας, καρφώστε λίγο ένα στον άλλο να έχει ενδιαφέρον. Δεν, ησυχία δεν έχει, δεν έχω να πω, δεν ξέρω τι, από πού να το αρχίσω και από πού, δεν αφήνει κουβέντα να πέσει κάτω. Ναι. Πέφτει ο ίδιος κάτω. Ο ίδιος πέφτει. Πολλές φορές πέφτουν. Τόσες το Αποστόλη έχουν πλάκα. Ναι, τι τόσες. Αυτά που κάνει και στη σειρά. Αυτό το μοτίβο θα συνεχιστεί, θέλω να ξέρω. Πέφτει και τρομάζει. Ναι, βέβαια. Τρομάζετε όντως εσείς. Δεν τον έχετε συνηθίσει. Όχι, όχι. Μαρία, εσύ.
κάτι. Είσαι ησυχή. Ποιος? Εσύ, λέω, είσαι ησυχή. Είμαι πάρα πολύ ησυχή. Ναι. Είσαι πολύ ησυχή. Πολύ, πολύ. Μάλιστα. Εντάξει, αναμενόμενο. Έχετε αγωνία για απόψε, Θοδωρή. Εντάξει, ξέρεις, έχουμε κάνει μια καλλιτεχνική ανησυχία. Αν αύριο μας πούν όλοι πω ήσασταν έσχος, δεν θα χαρούμε. Ναι, είναι αλήθεια. Όχι, απλώς σαν να ρωτάμε, γιατί και το βάρος φαντάζομαι είναι μεγαλύτερο εισαγωγικά. Γιατί αν, όπως ας πούμε το κάτω με τα παντελόνια κάτω πήγε πάρα πολύ καλά, είναι ένα σημάδι, δείχνει κάτι, ότι πρέπει να επανέλθουν να έχουμε και άλλες ελληνικές σειρές. Ναι. Είναι μια ευθύνη. Βεβαίως και είναι, και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τώρα, εγώ πιστεύω θα πάει καλά, δεν πιστεύω ότι θα πάει άσχημα. Αλλά επειδή ρωτάτε αν έχουμε αγωνία, έχουμε, αλλά δεν είμαστε και αυτό που τρέμουμε κιόλας. Ωραία. Λοιπόν, θα σας απολαύσουμε λοιπόν απόψε, 10:30, και θα ήθελα να δούμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο τώρα. Και εμείς. Και εμείς. Πού είναι, εμείς δεν τώρα, έχουμε. Τώρα, αν δεν έχει μόνιτορ. Μπορεί να μας κάνει αναμετάδοση ο Λιάγκας. Ναι. Ας λέτε τι βλέπετε. Δεν μπορεί να μην έχουμε μόνιτορ. Ωραία, θα ακούτε. Θέλω να δω τον... Τι ακριβώς δεν θέλετε. Θέλω να κάνω μια προσφορά, μια προσφορά. Α, είστε για τη θέση. Όχι, δεν είμαι για τη θέση, είμαι για όλο το σπίτι. Μια θέση, τι να μου κάνει. Κατάραβα, είστε για τη θέση οικονόμου. Γιατί θέλει οικονόμο? Δηλαδή αυτός πρόκειται να μείνει μόνο εδώ. Κάποτε ήμουν τρελά εγωτευμένη μαζί σου, αλλά τώρα αυτό τελείωσε. Δεν μπορούσε να προχωρήσει και τελείωσε. Οριστικά. Πώς το κάνεις αυτό, ρε παιδί μου? Σήμερα τρελή, αύριο ψύχραμη. Ε? Εμείς οι δύο είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Δεν υπάρχει εμείς. Υπάρχει εγώ και εσύ. Ηλία μεγάλη, όταν μέσα σε τροχόσπιτο, πληρώνεις φόρους ακίνητης περιουσίας? Όχι. Πληρώνεις ρεύμα, νερό, πετρέλαιο? Ούτε. Πληρώνεις δημοτικά τέλη? Τι θες να μάθεις, ρε, γιατί με ρωτάς? Λέω μπας και συμφέρει να μένουμε σε τροχόσπιτο. Τι απαγγέλεις, ρε μπαμπά, Τσέχοφ? Σε γιατί ξύπνησες τόσο πρωί? Ρωτάς και αν είχα καθόλου ύπνο. Κάτι στοίχοι τριγυρίζουν όλο το βράδυ στο μυαλό μου και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Να σου πω να μου πεις τη γνώμη σου. Μόνος μέσα στη σκηνή και ο ουρανός να μας κοινεί, μου ήρθε ιδέα φαϊνή, μια γκόμενα μαροκινή. Της μαμά σου το μυαλό δεν δουλεύει για καλό. Άστο μπαμπά, χάλια, δεν το έχεις. Πάω να κοιμηθώ, τα κοιμάμαι, εμπνέομαι. Όπα, Ιντα Θωρό και Ρακατερίνα, φέραμε παρέα, η κυρία. Ψηφοφόρος. Ανάγκη. Βοηθός μου. Εθελοντική εργασία. Ναι, είμαι άνεργη σύμβουλος διακόσμησης. Ό,τι θελήσετε. Μανώλης κριτικός, χάρηκα. Και εσείς κριτικός? Κι εγώ κριτικιά. Μωρέ, και κριτικός στο επίθετό μου και στην Κρήτη γεννήθηκα. Κι εγώ στην Κρήτη γεννήθηκα. Και έμαθα πως γλεντούνε σε τόπους όπου οι αίτοι πάντα ψιλοπετούνε. Ωραίο. Άννα, μπράβο. Έχουμε και νιου έντρι πάντως, ο Δωρή, είναι ο Ελευθέριος Ελευθερίου, Ναι, ναι, ναι. Φοβερός είναι. Φοβερός. Ο Ελευθέριος Ελευθερίου που είχαμε έρθει μαζί εκεί σε εσάς. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε και στο θέατρο μαζί. Για τον Ελευθέρη είναι εξαιρετικός, τα έχουμε πει. Ωραία. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, μην σας παγώνουμε άλλο. Δεν κάτω σου κρύο πια. Εμείς εδώ θα παγώσουμε το σιάκι. Έτσι κι αλλιώς, μπορεί να κρυφτείτε σε κάνα τροχόσπιτο κάπου, δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει αυτή πίσω με την παραλλαγή η σκηνή αυτή. Εγώ σε αυτή θα κοιμόμουν. Θα έπαιρνε σε έναν υπνάκι. Ναι, στι παραλλαγή. Ποιο κοιμάται σε αυτή? Νομίζω Τσαλταμπάσης. Ο Τσαλταμπάσης, ναι. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Ο Χρήστος, ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Στη μικρή κοιμάται ο Τσαλταμπάσης. Α, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, θα σας απολαύσουμε απόψε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ. Και σας περιμένουμε και κατά μόνας εδώ πάλι. Βεβαίως. Άντε, φιλιά. Φιλάκια, γεια σας. Λοιπόν,